Πάμε στη Χίο να συναντήσουμε τον Θοδωρή Πηλιώτη. Σε αυτή την ίδια λίστα λοιπόν και το μανταρίνι σε περίοπτη θέση για το άρωμά του, για τη γεύση του. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Χίο, καλησπέρα από τον κάμπο με τα υπέροχα αυτά αγροκτήματα που έχουμε εδώ με τα εσπεριδοειδή, τα περιβόλια. Και που βέβαια αυτή την ξεχωριστή θέση που έχει το μανταρίνι της Χίου, για τα οποία στα μυστικά θα μας πει περισσότερα ο καλεσμένος μας, ο Βαγγέλης Οξίδας, τους οποίους ονομάζουν εδώ στη Χίου ανεστάτες, αυτούς που έχουν το κτήμα και το ανασταίνουν, έτσι δεν είναι, κύριε Οξίδα? Αυτοί που τα φροντίζανε τα κτήματα και τα περιποιούσαν στο παρελθόν λεγόταν ανεστάτες. Βέβαια σήμερα δεν υπάρχει αυτή η ώρα. Τι όμορφος χαρακτηρισμός είναι αυτός που λέτε τώρα, επειδή ουσιαστικά τους δίναν ξανά ζωή, έτσι, γι' αυτό. Από το ανασταίνω το κτήμα είναι, ναι. Πάρα πολύ όμορφο αυτό. Από την Ανάσταση, αν βγαίνει αυτή η λέξη. Ναι, ναι. Νομίζω δεν το συναντάμε κάπου αλλού. Όχι, δεν το ξανακούσει. Όπως δεν συναντάμε αυτό το άρωμα και τη γεύση που έχει το μανταρίνι το χιώτικο, κύριε Ξίδα. Ναι, είναι γεγονός ότι αυτά είναι τα φρούτα των μανταρίνων. Έτσι, τα έχουν οι καλογέροι της Κίνας και τα είχε φέρει ο Χορέμι στη Χίο μετά τον μεγάλο παγετό που είχαμε το 1850, ως πιο ανθεκτικό στο κρύο. Αντέχει δηλαδή λίγο παραπάνω, επειδή είμαστε πολύ οριακά γίνονται τα εσπεριδοειδή στη Χίο. Και αυτό του βόλεσε του δέντρου, να πούμε έτσι, να το πούμε και λίγο χιώτικα. Και έχει εδρεωθεί ως ένα προϊόν, ας πούμε, τοπονημιακό. Πώς να το πω. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι το ξεχωρίζει, για κάποιον ίσως που δεν το ξέρει, έχει πολλά κουκούτσια. Που αυτό κάποιες φορές λέγεται ότι είναι και αρνητικό. Όχι, είναι αρνητικό στις μέρες μας, γιατί ο κόσμος έχει αντικαταστήσει το μανταρίνι της Χίου με την κλεμεντίνη, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Διότι ο κόσμος σιγά σιγά, το βλέπουμε και στα σταφύλια, όπου έχει κουκούτσι, απομακρύνεται. Όσο το δυνατόν δεν το μπορεί θέλει. Μπορεί να απομακρύνεται και νοστιμάδα όμως έτσι καμιά φορά, γιατί άμα κάνεις μια υπομονή να βγάλεις τα κουκούτσια, η γεύση μπορεί να είναι πολύ ωραία. Δεν το συζητώ. Άμα είσαι μερακλής, θα φας ένα χιώτικο μανταρίνι. Τι θα φας? Έτσι. Στο μεταξύ βλέπουμε την εικόνα, Θοδωρή, μέσα εκεί στο κτήμα, ναι, που είναι πανέμορφη η εικόνα και φαντάζομαι ότι και τα αρώματα πρέπει να είναι συναρπαστικά. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ευλογία το να ζεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβόλι. Η Χίος ονομάστηκε Μυροβόλος άλλωστε από τους ναυτικούς που περνούσαν την άνοιξη και μοσχομύριζε η θάλασσα από τα εσπεριδοειδή του νησιού. Είναι ένας παράδεισος την άνοιξη. Με την ανθοφορία που έχουν τόσο τα μανταρινές και οι πορτοκαλιές και οι λεμονιές. Την άνοιξη που έχουν ανθίσει και ακούς και τα κοτσίφια, λες τώρα. Ναι, είναι ένα πράγμα που δεν συνηθίζεται. Δεν υπάρχει η μυρωδιά του. Βγαίνει ως καλλιέργεια. Ναι. Πώς το βλέπετε εσείς που είστε τώρα παραγωγός εκεί? Αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος πέρα από την ομορφιά οικονομικά? Βγαίνει ως καλλιέργεια? Όχι, γι' αυτό και οι άνθρωποι τα έχουν αφήσει σιγά σιγά. Δηλαδή, όσο περνάνε οι προηγούμενες γενναίες, τώρα οι νεότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται πια. Δεν συμβαίνει, είναι το άκρως αντίθετο με αυτό που συμβαίνει με τη μαστίχα. Ναι, που έχει πάρει τα πάνω της. Το μανταρίνι της Χίου δυστυχώς το έχει φάει μαρμαγκάς. Είναι κάποιοι ρομαντικοί σαν εσάς μέσα που επιμένετε, από ό,τι καταλαβαίνω. Του τουρισμού αντέχει κάπως. Δεν σας άκουσα, γιατί. Και αυτό που λέει ο Θοδωρής. Κατερίνα, αν θα ήθελες να επανέλθω. Ναι, ναι, όχι. Αυτό που λες, Θοδωρή, για τον αγροτουρισμό, συνδυαστικά δηλαδή, έτσι κάποιος μπορεί να το έχει και να είναι και λίγο ρομαντικός, όπως καταλαβαίνω ότι είναι ο κύριος Ξίδας. Ο κύριος Ξίδας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή και εγώ ζω από τον ξενώνα που έχω μέσα στο κτήμα και κάνουμε και μεταποίηση σε διάφορα, σε μαρμελάδες, σε γλυκά, και έτσι, εν πάση περιπτώσει, παίρνεις από το μεταποιητικό κομμάτι. Αλλά αυτό είμαι μονάδα. Ναι, δεν είναι να πεις ότι μπορείς να απορροφήσεις όλη την ποσότητα. Με αποτέλεσμα μοιραία, όταν ο άλλος δεν μπορεί να το πουλήσει, σιγά σιγά το παράταει, όσο και συναισθηματικά δεμένος να είναι. Μάλιστα. Τι να πω, πάρα πολύ όμορφη είναι η εικόνα. Είναι ξεχωριστά επίσης ομορφιά τα περιβόλια και θα τα είδατε σε πλάνα. Είναι δηλαδή τα περιβόλια τα οποία τα έχουμε έτσι από το 1860 και μετά που ξαναφυτεύτηκαν. Βλέπουμε και αυτά τα αυλάκια που έχουν, που ήταν το πότισμα του νερού. Συνήθως όλα έχουν μέσα μάγκανο με πηγάδι και είναι και αυτή μια ξεχωριστή ομορφιά των περιβολιών της Χίου. Η αλήθεια είναι ότι η λέξη περιβόλι έρχεται από το περιβάλλον. Περιβάλλαν τα σπίτια. Και όλη η ομορφιά του κάμπου, συν τα αρχοντικά του δηλαδή, είναι αυτό η αυτονομία που είχαν αυτά τα κτήματα, όσον αφορά το νερό φυσικά εκείνα τα χρόνια. Με αποτέλεσμα ήταν ένας μικρός παράδεισος στο κάθε κτήμα, το οποίο μπορεί να είναι από 4, 6, 8, 12 στρέμματα.
είναι ένα φανταστικό πράγμα. Δηλαδή ένα μοτίβο που δεν θα το βρούμε πουθενά άλλου στην Ελλάδα, καλλιέργεια και σπίτι μαζί, και έχει μια μοναδικότητα επηρεασμένη αυτό, εγώ έτσι όπως το βλέπω εκεί, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, είναι κάτι που όταν θα έρθω στη Χίο θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφθώ ένα τέτοιο χώρο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Η εικόνα είναι καταπληκτική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.